Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαγκίνα, προπονητή Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για το παιχνίδι, για το σημερινό παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για τις δύο ομάδες και ο Σαρανικός είναι ενισχυμένος στη φετινή χρονιά και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι με αρκετές φάσεις. Νομίζω ότι είχαμε περισσότερο τον έλεγχο του αγώνα σε μεγαλύτερο διάστημα. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε δύο-τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Μία με το Μακρύδη σε κενή εστία με το κεφάλι που δεν μπορούσε να κάνει τον γκολ. Ένα διπλό δοκάρι σε φάουλ του Βάσου και κεφαλιά στην επιστροφή του Λουλία του Μεταλλινού. Δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο επτάλεπτο είχαμε ολοκληρωμένη κατοχή και δημιουργήσαμε τρεις ευκαιρίες. Πάλι με τον Μακρύδη, με τον Κουλάη, τις οποίες απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε να πετύχει ένα γκολ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και η τελευταία φάση ήταν το 86 του Σεΐτη, ο οποίος πέρασε όλους τους αμυντικούς και πλάσαρε και απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ο Σαρανικός δημιούργησε μια ευκαιρία με το διπλό, με το δοκάρι του από σούτ και στην επιστροφή που μπάλα βγήκε out. Έγινε ένα καλό παιχνίδι, όπως είπα προηγουμένως. Η μπάλα είχε πάνω κάτω, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις. Νομίζω ότι αδικούμαστε από το σκορ βάσει των ευκαιριών που είχαμε στο παιχνίδι. Τα παιδιά έκαναν την προσπάθειά τους, να τους δώσω συγχαρητήρια, όπως και στην ομάδα του Σαρονικού. Συνεχίζουμε τους αγώνες, δεν τελείωσε κάτι. Παιχνίδι με παιχνίδι βλέπουμε και ότι μπορούμε να πάρουμε στο τέλος να κάνουμε τη βαθμολογία μας την τελική. Θα θέλετε να αλλάξετε κάτι όσο αφορά την αμυντική διάταξη ή κάποια διάταξη μέσα στο παιχνίδι, στην πορεία του πρωταθλήματος? Θέλετε να δυναμώσετε σε κάποια σημεία συγκεκριμένα? Θα συζητήσουμε με τη διοίκηση να δούμε αν υπάρχει και αυτή η ικανότητα από πλευράς οικονομική ικανότητα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Είναι μέσα στα σχέδιά μας, θα δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. 4 βαθμοί σε 2 παιχνίδια, αν γνωρίζω καλά. Εντάξει, θεωρητικά μια καλή συγκομιδή βαθμών σε 2 παιχνίδια. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, φυσικά. Αν συγκρίνουμε ότι είναι ένα ντέρμπι με το Σαρονικό, εντάξει, η ισοπαλία, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, δεν πρέπει να το χάσεις. Εντάξει, σίγουρα, συγγνώμη στο διακόπτω, βάσει παιχνιδιού, σίγουρα αξίζεται κάτι καλύτερο από αυτό. Ναι. Στην τελική προσπάθεια, ουσιαστικά, αλλά έτσι είναι. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε. Θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτά που χάσαμε. Καλή σεζόν, ευχηθώ με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.